Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Δεν περίμενα τόση ανθρωπιά αυτή την εποχή και ευχαριστώ και γνωστούς και άγνωστους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς από την κυρία Ευτυχία σε όλους τους πολίτες που ενδιαφέρθηκαν να δώσουν λύσεις στο πρόβλημά της. Το δράμα της ηλικιωμένης, η οποία αδυνατεί να καλύψει το κόστος για να αποκτήσει και πάλι δόντια, συγκίνησε πολίτες από την Κρήτη, την υπόλοιπη Ελλάδα, καθώς και από το εξωτερικό. Και από Αμερική, και από Γερμανία, και από Θεσσαλονίκη, και από Αθήνα, και από εδώ, από παντού. Η αγκαλιά ήταν μεγάλη, όπως μας ανέφερε η κυρία Ευτυχία, της οποίας η καθημερινότητα αλλάζει σε λίγες μέρες. Τα δόντια μου θα είναι έτοιμα σε 8 μέρες. Δεν ξέρω ποιος είναι ο κύριος που με βοήθησε. Η Ηρακλειώτης ήρθε σε τηλεφωνική επικοινωνία με οδοντίατρο προκειμένου να καλύψει το κόστος και έτσι το δράμα της ηλικιωμένης λαμβάνει τέλος. Με ξαναπήρε εμένα τη Δευτέρα και μου λέει μίλησα με τον γιατρό σας και ήρθε ο ίδιος ο γιατρός εδώ και μου πήρε και με είδε. Είναι ένας πολύ κύριος, με κάπα κεφαλαίο κύριος. Κάποια στιγμή θα μάθετε ποιος θα έδωσε τα χρήματα, δηλαδή θα ρωτήσω το γιατρό. Είπε. Και ο κύριος, να μην μου πούνε ποιος είναι, δεν έχω λόγια γιατί δεν ξέρω ποιος είναι. Να τον αγκαλιάσω και να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Η κοινωνική ευαισθησία του κόσμου προκάλεσε μεγάλη χαρά στην κυρία Ευτυχία, η οποία είχε επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου εδώ και 4 χρόνια για να αποκτήσει και πάλι δόντια. Η ίδια υποβλήθηκε σε αυγενική σπονδυλοδεσία και όπως υποστηρίζει αφαιρέθηκαν τα χαλασμένα δόντια της για να μην υπάρξουν άλλα προβλήματα. Για μένα δεν υπάρχει κλάμα τώρα, υπάρχει χαρά. Θα μασάω πολύ όμορφα και δεν θα στεναχωριέμαι για τίποτα. Ευχαριστώ πολύ όλο τον κόσμο και εσάς. Αυτό που θα θυμάται πάντα είναι η αγάπη του κόσμου.